Οι εργαζόμενοι έχουμε μεγάλη αγωνία και θέληση για να προσφέρουμε στα παιδιά με αναπηρίες. Δηλώνουμε σφιχταγκαλιασμένοι σύμμαχοι με τους γονείς που τραβούν τον παθό τους στον τάραχο. Ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάτε, τι υποφέρετε, τα βάσανα που συνεπάγεται η εγκατάλειψη των ανθρώπων με αναπηρίες από το κράτος. Αυτά τα δραματικά κενά που αφήνει το κράτος, προσπαθείτε μόνοι να τα καλύψετε. Να μην είστε πια μόνοι, να πάρετε και εμάς μαζί σας. Εμάς που δεν μας αφήνουν να φροντίσουμε τους ανθρώπους σας, με επιστημονική παρέμβαση, εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Εμάς που δενόμαστε με τα παιδιά σας και εκείνη, η κάθε λογής εργοδοσία, το ίδιο το κράτος, μέσα από τις πολιτικές του, μας πετάει ένα ωραίο πρωί έξω από τη δουλειά μας, δηλώνοντάς μας απερίφραστα ότι είμαστε αναλώσιμοι. Αριθμοί στους ισολογισμούς τους, που αν δεν βγαίνει το νούμερο, εμείς θα πεινάσουμε και όχι αυτοί. Πριν ένα μήνα, απολύθηκε από το κέντρο ειδικής αγωγής 55χρονη εργαζόμενη με 36 χρόνια προϋπηρεσίας, 11 χρόνια εργαζόμενη στην ειδική αγωγή. Δεν της δόθηκε αιτιολογία, δεν προειδοποιήθηκε, δεν της είχε γίνει καμία παρατήρηση γραπτή ή προφορική. Η γυναίκα είναι πολύτεκνη, ενώ εν γνώση της εργοδοσίας της, ο σύζυγός της αντιμετώπιζε τις ημέρες της απόλυσης πολύ σοβαρό χειρουργείο. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε, τι σοϊπρονιακό σύστημα έχουμε, όταν είναι απροστάτευτοι εκείνοι που φροντίζουν όσους τους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, ακόμα και όταν οι ίδιοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Πώς είναι ψηλά στην ατζέντα και αναγορεύεται σε εθνική στρατηγική αναπηρία, όταν το προσωπικό σταγδάφ και σταγδίφ δεν φτάνει για τις ανάγκες, πληρώνεται με ψίχουλα, δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας, του γίνονται τα πτυχία και η γνώση του κουρελόχαρτα. Πώς ένας εργαζόμενος ψυχικά και σωματικά καταπονημένος σε ένα συνολικό πλαίσιο που βάλεται από παντού μπορεί να συνδεθεί με τον ωφελούμενο, να αναπτύξουν τη σχέση εκείνη που είναι αναγκαία για να έχουμε αποτελέσματα. Όταν ζούμε μέσα στην ανασφάλεια, όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας, απληρωσιά και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι έχουν δώσει αέρα στα πανιά των εργοδοτών να κάνουν ό,τι θέλουν με τα ωράριά μας, να μας αλλάζουν δομές μέσα στην ίδια μέρα, όταν για να ζήσουμε το πρωί κάνουμε παράλληλη στήριξη και το απόγευμα δουλεύουμε σε κάποιο ΚΔΑΠ, το οποίο το πρωί είναι μαύρη εργασία και βλέπουμε το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που φροντίζουμε καθημερινά να πέφτει, το δικό μας, σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας. Σφίγγουμε τα δόντια, δίνουμε τις μάχες μας και τους κόβουμε το τζαμπουκά. Σε ΚΔΑΠ εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε απλήρωτους τους εργαζόμενους για μήνες ολόκληρους, τα διεκδικήσαμε και τα πήραν οι συνάδελφοι τα λεφτά τους και μάλιστα δύο φορές. Και όταν λέω λεφτά, ξέρετε με τι πληρωνόμαστε? Με τον κατώτατο μισθό, άντε και κάποια ελάχιστα παραπάνω. Με πτυχία, με εξειδικεύσεις, με εμπειρία. Και είμαστε εμείς που όχι απλά θα κάνουμε στο παιδί φυσιοθεραπεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την πρόοδό του. Αν έχει κάποια δυσκολία συναισθηματική, εμείς θα το ταΐσουμε σε πολλές περιπτώσεις, θα φροντίσουμε για την υγιεινή του, θα το σηκώσουμε από το αμαξίδιο, θα το περάσουμε από μη προσβάσιμα μέρη και κτίρια. Εμείς που στην κατασκήνωση το καλοκαίρι θα πάρουμε 250 ευρώ για 10 μέρες, ενώ είμαστε άγρυπνοι φύλακες και όχι απλά συνοδοί. Συνοδοί είμαστε όταν θα φροντίζουμε. Κάνε υπόθεση δική σου, τη γνώση και τη μόρφωση που θέλει το παιδί σου. Εργάτη, κάνε υπόθεση δική σου, τη γνώση και τη μόρφωση που θέλει το παιδί σου. Συνοδοί είμαστε όταν θα φροντίζουμε ταυτόχρονα για την υγιεινή, το φαγητό, το να είναι το παιδί μέσα στις παρέες, πώς θα εκφράσει την ανάγκη του, τις λέξεις που θα ζητήσει, αυτό που θέλει, την ένταση που μπορεί να του βγει μέσα σε πολύ κόσμο και φασαρία. Παλεύουμε. Παλεύουμε όπως μπορούμε. Παλεύουμε να προφυλάξουμε την επιστημονικότητα απέναντι στις πολιτικές της φύλαξης. Παλεύουμε για συλλογική σύμβαση να μας εξασφαλίζει το χρόνο εργασίας, τον μισθό μας, τις σχέσεις εργασίας μας. Να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά μας, να ζήσουμε αξιοπρεπέστερα. Η κατάσταση είναι λίγο πολύ γνωστή. Εδώ η Περιφερειακή Διοίκηση της Τζικώστα πανηγυρίζει επειδή μέσω ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί 12 κέντρα διημέρευσης με 450 ωφελούμενους. Πρώτον, οι 450 είναι σταγόνας έναν ωκεανό αναγκών, τις οποίες οι οργανισμοί τοπικής διοίκησης αλλά και το κράτος δεν έχουν καταγράψει. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι αυτοί και πώς υποφέρουν. Με βάση μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπολογίζουμε ότι υπάρχουν ίσως και 15.000 άνθρωποι μόνο από την κατηγορία των αναπτυξιακών διαταραχών σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας που δεν δέχονται τέτοιες υπηρεσίες. Δεύτερον, τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν αρκούν ούτε για τη σύγχρονη ποιότητα των υπηρεσιών που είναι απαραίτητα. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες. Το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση με τον πομπόδι τίτλο «Μια Ελλάδα με όλους για όλους, εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για το 2024-30» είναι η συνέχεια, όπως και οι ίδιοι ομολογούν, του Εθνικού Σχεδίου για την Αναπηρία. Τι σήμαινε για όλους εμάς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία? Περικοπές από τα τρία μνημόνια και ιδιαίτερα το τρίτο, το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, την εφαρμογή της λειτουργικότητας των ΚΕΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, τον νόμο Χατζηδάκη,
το σμπαράλιασμα του δημοσίου συστήματος υγείας, το νέο ΕΣΥ των ιδιωτικοποιήσεων και των απογευματινών χειρουργείων. Η στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία. Από την άποψη αυτή, αν βγάλουμε τα διάφορα ευχολόγια και τα πολυάριθμα θα, τις εύχες διακηρύξεις, αυτό που μένει είναι ένα κείμενο συνειδητής εξαπάτησης. Μας λέει λοιπόν ότι σε αυτά τα 7 χρόνια για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής θα δώσει 600 εκατομμύρια. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι θα τα δώσει, επιπλέον σε αυτά που δίνει σήμερα, αυτά αντιστοιχούν σε 85 εκατομμύρια τον χρόνο, ούτε 8 ευρώ δηλαδή τον μήνα σε κάθε ανάπηρο. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, δεν παίρνει διορθώσεις, θέλει ανατροπή. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, δεν παίρνει διορθώσεις, θέλει ανατροπή. Και πού θα τα δώσει αυτά τα 85 εκατομμύρια? Σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης, όπως αναφέρονται στο κείμενο, ή σε διάφορες επιδοτήσεις προς τους εργοδότες για τις προσλήψεις ΑΜΕΑ. Προσλήψεις. Την ώρα που υπάρχουν δομές, όπως πιθανά ξέρετε, στην Αθήνα, που ενώ οι ΑΜΕΑ έχουν κατακτήσει την ενσωμάτωση σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, προσφέροντας την εργασία τους, η διοίκηση δεν δίστασε να τους διώξει, ψάχνοντας νέους τρόπους αξιοποίησής τους, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι ότι οι εργοδότες γενικά αναζητούν σύγχρονους κλάδους, υπαλλήλους που να είναι άκρος εκμεταλλεύσιμοι, να μπορούν να δουλεύουν όποτε και όσο θέλουν, και βέβαια ένα ΑΜΕΑ δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο όσα προνόπια και αν τους δώσουμε φοροαπαλλαγές. Συνεχίζοντας, το κείμενο δεν λέει πουθενά ότι είναι ευθύνη του κράτους να εξασφαλίσει και να παρέχει μέσα από δημόσιες δωρεάν και υψηλής ποιότητας δομές και υπηρεσίες τις ανάγκες των ΑΜΕΑ σε πρώιμη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση, ειδική αγωγή, αποκατάσταση, προσβασιμότητα, περίθαλψη, διαβίωση, τεχνολογικά μέσα και εργασία. Αντιθέτως, λέει να γίνουμε συνειδητοπόροι προς την επίταξη ενός κοινού οράματος. Δηλαδή, το κράτος δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη, αλλά είναι ευθύνη όλων μας η ένταξή τους. Συνεχίζει τη γνωστή και μία εξαιρετέα άποψη του «Η ΑΜΕΑ είναι ήρωες», αντί να κάνει όσα εμείς λέμε για να πάψουν να είναι ήρωες της καθημερινότητας, που ακόμα και η μετακίνησή τους με το λεωφορείο είναι κάτι τόσο απάνθρωπα δύσκολο. Δεν ανησυχούν, πετάνε τον μπαλάκι σε κάθε λογή ΣΑΜΚΕ, ΜΚΙΟ, στη φιλανθρωπία και στην καλή καρδιά. Εργατή, κάνε υπόθεση δική σου, το μέλλον και τη μόρφωση που θέλει το παιδί σου. Εργάτη, κάνε υπόθεση δική σου, το μέλλον και τη μόρφωση που θέλει το παιδί σου. Μιλάνε για πρόσβαση παντού, στο φυσικό περιβάλλον, στο ηλεκτρονικό, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στον τουρισμό, την ψυχαγωγία, την καλλιτεχνική δημιουργία. Την ώρα που αρνούνται να επιχορηγήσουν τον ανάπηρο για να κάνει προσβάσιμο το ίδιο του το σπίτι μετά από ένα ατύχημα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, πολύ περισσότερο όταν πληστηριάζουν και ξεσπιτώνουν ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες, όταν ακόμα και κτίρια που στεγάζουν ειδικά σχολεία είναι μη προσβάσιμα. Εδώ στην πόλη μας έκλεισαν ΚΔΑΠ λόγω ακαταλληλότητας και η κατάσταση με τα ΕΚ είναι σε όλους γνωστή και δυσβάσταχτη. Το μοναδικό σχολείο επαγγελματικής αποκατάστασης ΑΜΕΑ, η Λαγιά, δεν είναι καν προσβάσιμο. Η προσβασιμότητα λοιπόν αφορά εκείνο το κομμάτι μονάχα που ενισχύει τους ΑΜΕΑ ως πελάτες σε υπηρεσίες και προϊόντα και ευκαιριακά ό,τι μπορεί να μετρηθεί σε κατάκτηση για εκείνους, να φωτογραφηθεί σε κάποια φιέστα τους για να πούν ότι είχαν την αναπηρία και την πρόνοια ψηλά στην ατζέντα. Αφιερώνουν και σε αυτό το κείμενο ολόκληρο κεφάλαιο για την περιβόητη συμπερίληψη ως προς την εκπαίδευση και γενικά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Μόνο που τους ανάπηρους και τους χρόνιους πάσχοντες τους περιθυροποιεί η πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Ο ίδιος ο χαρακτήρας του κράτους, το αξιακό σύστημα που αντιμετωπίζει τον ανάπηρο ως κόστος, την υγεία, την ειδική αγωγή, στην αποκατάσταση, ως βαρύδι για το κράτος που πρέπει να ελαφρυνθεί, αλλά και ως ευκαιρία για την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης σε αυτούς τους τομείς. Πράγμα που το υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνούνται να αναπτύξουν πολιτικές πρόληψης αναπηρίας, δημόσιες δομές πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, και άρα ο ανάπηρος πληθυσμός, αντί να μειώνεται με τα όπλα της επιστήμης της τεχνολογίας, αυξάνεται. Για εμάς, για όλους που είμαστε εδώ, γνώμονας πρέπει να είναι το σύγχρονο και αναγκαίο. Δεν αρκούμαστε στην προσβασιμότητα, στο πόσο χαμηλά ή ψηλά είναι ο διακόπτης. Αυτά η τεχνολογία και η επιστήμη τα έχει λύσει χρόνια πριν και δεν τα έχει εφαρμόσει η πολιτική εκείνη που μας ζυγίζει με όρους κόστους ωφέλους. Πραγματική συμπερίληψη είναι η ένταξη στην παραγωγή. Η ένταξη από την άποψη της κοινωνικοποίησης, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, της αφομοίωσης της κοινωνικής πείρας και εν τέλει της κοινωνικής προσφοράς. Έτσι, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να λειτουργούν
Θα μπορούσαν να λειτουργούν ολόκληρες παραγωγικές μονάδες αποκλειστικά από αμαία, ανταυτού η ανεργία τσακίζει, με τη χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε ανεργία στους αμαία. Σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι με πείρα, επιστήμονες με σύγχρονες γνώσεις. Υπάρχει και αμύθιτος πλούτος που μπορεί να μπει στην υπηρεσία της κοινωνίας. Μπορούμε. Το μόνο εμπόδιο είναι το κυνήγι του κέρδους. Η υγεία, η πρόνοια, η ίδια η ανθρωπιά δεν χωράει σε ένα κόσμο που ο ισχυρότερος επιβιώνει. Η επιδίωξη του κέρδους μιας κούφτας ομίλων και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι και ο μηχανισμός διάλυσης κάθε υπηρεσίας πρόνοιας. Θα δώσουμε μάχη ενάντια στην πολιτική αυτή και σε όσους την εφαρμόζουν μέχρι να τους αναγκάσουμε να πάρουν μέτρα. Η ζωή και η εργασία με αξιοπρέπεια δεν πρόκειται να χαριστεί, εμείς θα την επιβάλλουμε. Αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε μαζί.